στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Βασιλεύς δάνει, θεράπητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσεν ημίν και καθάρισον ημάς, από πάση κυλίδος και σώσουν αγαθέρι Ιεσούδας ψυχάς ημών. Αμήν. Καθίστε. Μέσα στην περίοδο του Τριωδίου οι πατέρες έχουν καταθέσει και έχουν τοποθετήσει τα Ευαγγέλια σε μια τέτοια σειρά όπου προσπαθούν με τη σειρά που τα έχουν τοποθετήσει να μας ανεβάζουν πνευματικά, δηλαδή να μας οδηγούν από σκαλί σε σκαλί ώστε να ανεβαίνουμε πνευματικά. Την Κυριακή που μας έρχεται, Κυριακή της Απόκρεο, είναι Κυριακή πλέον που αρχίζει η νηστεία από το κρέας, γι' αυτό ονομάζεται και Κυριακή της Απόκρεο, αποχή δηλαδή από το κρέας, από την κρεοφαγία, και η παραπάνω εβδομάδα ονομάζεται εβδομάδα της Θηρινής, επειδή τρώμε τυροκομικά προϊόντα. Αλλά όχι κρέας όμως. Σε αυτή την Κυριακή ακούγεται ένας Απόστολος από την προς Κορινθίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου και από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο αναφέρεται το Ευαγγέλιο της Δευτέρας Παρουσίας του Κυρίου. Στο μεν Απόστολο διαβάζουμε και μας λέει ότι Χριστός και ο Απόστολος φυσικά δια του στόματος, ο Χριστός δια του στόματος του Αποστόλου, μας οδηγεί και μας λέει ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι ασθενείς στην πίστη. Δεν έχουν δηλαδή όλοι το ίδιο πνευματικό υπόβαθρο. Δεν μπορεί δηλαδή σε όλους τους ανθρώπους να μιλάμε το ίδιο, ούτε είναι δυνατόν όλοι οι άνθρωποι να καταλαβαίνουν το ίδιο πράγμα. Ανάλογα τις δυνατότητες που έχει ο κάθε, τις πνευματικές δυνατότητες, γιατί μιλάμε για πνευματικά πράγματα, τις πνευματικές δυνατότητες τις οποίες έχει ο κάθε ένας και μπορεί να μιλάει. Έτσι λοιπόν, αναφέρει ο Απόστολος προς Κορινθίους επιστολή ότι κάποιοι άνθρωποι, χριστιανοί, βαπτισμένοι, καθόντουσαν αυτές τις ημέρες, όπου σφάζανε οι ειδωλολατρικοί ναοί, κάναν θυσίες και πηγαίνανε στο τραπέζι τους μετά. Δεν παρευρίσκονται στη θυσία, διότι δεν ήταν ειδωλολάτρες, πλέον είχαν απομακρυνθεί, αλλά μετά πηγαίνανε στο τραπέζι και τρώγανε. Ήταν ένα φαγητό που προσφερόταν σε όλους. Και αν υπολογίσει κανείς και τη φτώχεια που επικρατούσε, γιατί υπήρχε και η δουλεία, ήταν δούλοι αρκετοί άνθρωποι, αν υπολογίσει λοιπόν και τη φτώχεια, πήγαινε ολόκληρη η οικογένεια του αλουνού και έτρωγε από τα κρέατα τα οποία είχαν προσφερθεί θυσία στα είδωλα. Αυτά τα κρέατα ονομάζονται και οτιδήποτε άλλο ήταν, ονομαζόταν ειδωλόθητο. Δηλαδή κάτι που έγινε στο είδωλο, στα είδωλα έγινε θυσία. Πηγαίναν λοιπόν και τρώγαν. Ο Απόστολος Παύλος τους λέει, δεν υπάρχει πρόβλημα να πηγαίνετε. Κανένα πρόβλημα. Ούτε και να πάθετε κάτι, εάν φάτε από αυτά. Διότι γνωρίζετε πολύ καλά ότι δεν υπάρχουν είδωλα, δεν θυσιάστηκαν σε κανέναν ανύπαρκτο Θεό, ούτε πάθαν τίποτα τα ζώα που σφαγιάστηκαν, επομένως τρώγονται. Ούτως ή άλλως εμείς καταργήσαμε αυτά που έλεγε η Παλαιά Διαθήκη, που τα ζώα χωριζόντουσαν σε καθαρά και ακάθαρτα ζώα, εμείς δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα να τρώτε. Μπορείτε να πηγαίνετε να τρώτε. Υπάρχουν όμως, λέει, κάποιοι άνθρωποι, οι οποίοι είναι χριστιανοί, που δεν μπορούν να καταλάβουν το τι κάνουν. Βλέποντάς σας ανάμεσα στους ειδωλολάτρες, βλέποντάς σας ανάμεσα σε αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι δεν συμπεριφέρονται χριστιανικά,
οι οποίοι δεν κινούνται κάτω από ένα πνεύμα χριστιανικό, αλλά αντιθέτως κινούνται κάτω από το πνεύμα το ιδωλολατρικό, βλέποντάς σας ανάμεσα τους αυτούς να τρώτε και να πίνετε, θεωρούν ότι οπισθοδρομείτε και επιστρέφετε στα είδωλα και ότι έχετε δι' αυτού του τρόπου επαφή ξανά με τα είδωλα μέσω του κρέατος της θυσίας. Και αυτοί δεν μπορούν να το καταλάβουν ότι εσείς δεν μπορείτε να πάθετε τίποτα και ότι δεν ξεφεύγετε από την πίστη στον Χριστό. Αυτό είναι στο δικό τους κεφάλι. Όμως αυτό δεν γίνεται η αιτία αυτοί οι άνθρωποι να σκανδαλίζονται και να απομακρύνονται από την πίστη. Και ξαναμπλέκουνε, λέει, και αυτοί ξανά με τα είδωλα, δηλαδή τι κάνανε, πηγαίναν και αυτοί και τρώγανε. Αλλά παίρνοντας οι ίδιοι αυτοί μέσα στην ίδια παρέα των ειδωλολατρών, δεν είχαν τις δυνάμεις αυτές να αντισταθούν στους ειδωλολάτρες και ξαναεπιστρέφονται σιγά σιγά στην ειδωλολατρία. Δεν μπορούσαν να καταλάβουν. Ενώ ο άλλος έμενε μόνο στο φαγητό. Έτρωγε, έπινε και έφευγε. Οι άλλοι όμως, οι ασθενείς στην πίστη, όπως τους αναφέρει ο Απόστολος Παύλος, αυτοί, λέει, πηγαίνανε εκεί, δεν είχαν αυτή τη διάκριση, δεν μπορούσαν να καταλάβουν τι κάνετε και σου λέει, αφού συμμετέχει ο άλλος, ο τάδε και ο τάδε, γιατί να μην συμμετέχω και εγώ. Η συμμετοχή όμως ξανά αυτού που ήταν ελάχιστο στην πίστη, ήταν καινούριος, το ξαναπαρέσυνε πάλι μέσα στην ειδωλολατρία. Και έτσι ο Απόστολος Παύλος λέει ότι θα σας συνιστούσα, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα να πηγαίνετε να τρώτε, αλλά όμως προς χάριν αυτών των αδελφών σας, για να μην ξεκατρακυλάνε και σκανδαλίζονται και λένε μα αφού πάει εκείνος γιατί εγώ να μην πάω. Και επειδή δεν μπορούν να το καταλάβουν ότι πηγαίνοντας αυτοί εκεί ξανακατρακυλάνε στα είδωλα, γι' αυτό λέει θα σας συνιστούσα να μην τρώτε και να μην πηγαίνετε σε αυτά τα τραπέζια που προσφέρονται οι ειδωλόθητοι. Όχι ότι αν πάτε θα πάτε κάτι σας. Αλλά είναι προσωτηρία των υπολείπων, επειδή οι άλλοι δεν καταλαβαίνουν. Οπότε καλό είναι, λέει, να μην πάτε να φάτε κι εσείς, ώστε να μην χαθεί κάποιος εκ των αδελφών σας. Και γι' αυτό είπε ο Απόστολος Παύλος αυτό το γνωστό που λέει «Ου μη φάγω κρέας εις τον αιώνα ή να μην τον αδελφών μου σκανδαλίσω». Άρα λοιπόν στις ενέργειές μας, στις κινήσεις μας πολλές φορές που έχουμε ασθενή στην πίστη ανθρώπους, θα πρέπει να προσέχουμε και να, αν είναι δυνατόν να καταλάβουν, να μην κάνουμε κάποια κίνηση, κάποια ενέργειά μας, η οποία η κίνηση και η ενέργειά μας αυτή θα οδηγήσει αυτούς τους ανθρώπους, όχι κοντά στον Χριστό, αλλά θα τους ξαναγυρίσει στην ειδωλολατρία. Και κατ' εμάς σήμερα θα λέγαμε ότι θα τους γυρίσει στην κοσμική ζωή. Θα πρέπει λοιπόν η κίνησή μας, η συμπεριφορά μας, το πώς μιλάμε, το πώς γελάμε, το τι λέξεις χρησιμοποιούμε, ποια είναι η συμπεριφορά μας, όλες οι κινήσεις και οι ενεργές μας. Εάν ο άλλος δεν έχει τη διάκριση και σε ακούσει εσένα παραδείγματος χάρη που είπε μια λέξη «Άρε το βλάκα» που δεν πρέπει να την πεις. Αλλά την είπες όμως. Αυτομάτως ο άλλος που δεν έχει τη διάκριση θα πει «Δεν τ' άκουσες». Την είπε και αυτός ο αδελφός. Οπότε θα αρχίσει και αυτός και θα μιλάει έτσι. Και επειδή δεν έχει τη διάκριση θα ξανακατρακυλήσει και θα φτάσει στις ύβρις, θα φτάσει στην πλαστήμια. Και όταν του πεις, μα γιατί φτάνεις εκεί, τι είναι αυτό που κάνεις, θα σου πει, μα άκουσα και τον τάδε που πέρα βλάκα. Γιατί ακριβώς δεν έχει αυτή τη διάκριση. Άρα λοιπόν, το πώς περπατάμε, το πώς κινούμεθα, το πώς μιλάμε, το πώς συζητάμε, το πώς γελάμε, το πώς, επειδή δεν μπορεί να το καταλάβουν οι άλλοι, και μπορεί από την όλη μας συμπεριφορά να νομίσουν ότι, α, βλέπεις, και εγώ μπορώ να το κάνω αυτό. Χωρίς να διατρέχω κανένα κίνδυνο της πίστος. Γιατί πράγματι, να γελάσεις, δεν διατρέχεις κανένα κίνδυνο πίστος.
Το να πεις ένα αστείο δεν διατρέχεις κάποιο κίνδυνο πίστος. Το πώς κάθεσαι δεν διατρέχει κάποιο κίνδυνο πίστος εσύ ο ίδιος. Όμως ο άλλος ο απέναντι μπορεί να το πάρει εντελώς διαφορετικά. Ένα παράδειγμα να σας πω. Πείτε ότι εγώ κάθομαι σταυροπόδι. Με βλέπει λοιπόν κάποιος και κάθομαι έξω σε μία καρέκλα σταυροπόδι. Έρχεται ένας παπάς από ένα χωριό, ο οποίος με βλέπει και κάθομαι εγώ μέσα στη γωνίτσα μου εκεί πέρα σταυροπόδι. Αυτομάτως τι θα εισπράξει ο παπάς. Άρα και εγώ μπορώ όταν βγω έξω και πάω σε ένα καφενείο, μέσα στο σπίτι μου, δεξιά αριστερά, να κάτσω σταυροπόδι. Και πάει στο καφενείο λοιπόν ο παπάς και κάθεται σταυροπόδι σε μια καφετέρια σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Και πράγματι δεν συμβαίνει τίποτα, δεν αμαρτάνεις. Δεν υπάρχει μέχρι εδώ αμαρτία. Όμως εκεί έτσι και όπως συμπεριφέρεται, αυτή η συμπεριφορά του θα τον εκοσμικεύσει και θα τον φτάσει στο ποτό, θα τον φτάσει στο τσιγάρο, θα τον φτάσει στην βρισιά, θα τον φτάσει στις χειρονομίες, θα τον κάνει κοσμικό κληρικό μετά. Και ούτε και εκείνος θα έχει καταλάβει πως έγινε κοσμικός. Αυτό τονίζει ο Απόστολος Παύλος εδώ. Ακριβώς αυτό το πράγμα. Το επειδή και οι άλλοι πηγαίνανε σε αυτό το γλέντι θα λέγαμε που τρώγαν και πίναν μετά τη θυσία του μοσχαριού, του αρνιού, οτιδήποτε θυσιάζαμε, πηγαίναν και τρώγαν και οι άλλοι και φυσικά αφού έτρωγαν, έπιναν, γινόταν κάποιο γλέντι. Δεν αμάρτανε ο χριστιανός με τη συμμετοχή του εκεί. Οι άλλοι όμως επειδή δεν είχαν βάσεις χριστιανισμού, τελικά τι γινότανε, δεν είχαν τη διάκριση, πηγαίναν και αυτοί, κάναν το ίδιο και κατρακυλάγανε και ξαναεπιστρέφανε στην ειδωλολατρία. Γι' αυτό λέει λοιπόν ο Απόστολος Παύλος, καλύτερα να μην κάνω, να μην πάτε καθόλου να φάτε, με προτιμότερο κόψτε το, μην πηγαίνετε να τρώτε, οπότε να μην φτάσουν οι αδελφοί μας να χάνονται. Άρα και εμείς σε πολλά πράγματα η συμπεριφορά μας πρέπει να είναι προσεκτική, διότι απέναντί μας δεν ξέρουμε ποιον έχουμε, δεν ξέρουμε ποια είναι η πίστη που έχει, δεν ξέρουμε ποια είναι το βάθος της πνευματικής του καλλιέργειας που έχει. Οπότε όταν δεν ξέρεις ποιο είναι το βάθος της πίστης και της καλλιέργειάς του, υπάρχει η περίπτωση αυτός ο άνθρωπος εξαιτίας μας να απομακρυνθεί από το Θεό. Αυτό ονομάζεται σκάνδαλο. Σκάνδαλο δηλαδή τι είναι. Σκάνδαλο λέμε το εμπόδιο που του βάζω εγώ με μία πράξη μου η οποία μπορεί να τον οδηγήσει αυτόν μακριά του Χριστού. Αυτό είναι το σκάνδαλο. Το να κάνω μία κίνηση τέτοια που η κίνηση αυτή να τον οδηγήσει τον άλλον μακριά από τον Χριστό. Να είναι ένα εμπόδιο στο να πλησιάσει τον Χριστό. Αυτό είναι το σκάνδαλο. Είναι το εμπόδιο που μπαίνει ώστε να γίνει αιτία και αφορμή ο άλλος να φύγει από τον Χριστό. Και γι' αυτό και ο ίδιος ο Χριστός λέει ήταν σκάνδαλο, έτσι. Σκάνδαλο λέει ήταν και μάλιστα μέγα σκάνδαλο. Εις πτώσιν και εις ανόρθωσιν πολλών. Έτσι. Γιατί έχουμε και τον καλό σκανδαλισμό. Δηλαδή, μια πέτρα, ένα εμπόδιο, σκοντάφτης και ενώ έτρεχες, μπορεί να πέσει και να σπάσει τα μούτρα σου, όμως κοντά σου την πέτρα. Μπορεί όμως, ενώ πήγαινες να πέσεις, σκοντάφοντας πάνω στην πέτρα, να σκοθείς. Να ξαναβρεις την ισορροπία σου. Και τα δύο μπορούν να σου συμβούν. Και γι' αυτό λέει ο Χριστός ήταν αιτία σκανδάλου. Και προς πτώση, ανάλογα όμως το τι εσύ έχεις μέσα σου. Γι' αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος λοιπόν, καλό είναι να προσέχουμε εμείς οι χριστιανοί οι οποίοι έχουμε βάση, ώστε αυτοί που δεν μπορούν να καταλάβουν, να μην βρουν ευκαιρία και αφορμή να φύγουν μακριά από τον Χριστό. Άρα αυτό το οποίο θα κάνω, θα πρέπει πάρα πολύ να το ζυγίζω και να το μετράω η όλη μου κίνηση, η όλη μου συμπεριφορά. Ένα παράδειγμα, μπορεί κάποιος να σκανδαλίζεται γιατί ο άλλος κοινωνάει κάθε Κυριακή ή κοινωνάει πιο συχνά.
και να λέει, μα τι, είναι δυνατόν νέος άνθρωπος να κοινωνάει τόσο συχνά, είναι δυνατόν το α ή το β, και ενοχλείται, σκανδαλίζεται και σου λέει πώς. Αυτό είναι θετικός σκανδαλισμός, δεν είναι αρνητικός, γιατί θα ψάξει και θα ρωτήσει πώς κοινωνάς, γιατί κοινωνάς, τι συμβαίνει, πρέπει να κοινωνάμε, σου πάει η Θεία Κοινωνία. Και από αυτή την αιτία που του βγήκε, βγήκε ένα εμπόδιο μπροστά του, αυτό το εμπόδιο τον οδηγήσει στην ανόρθωση και όχι στην πτώση. Θα τον οδηγήσει στην ανόρθωση και όχι στην πτώση. Ενώ το άλλο το παράδειγμα που σας έφερα όμως με το σταυροπόδι, μπορεί τον άλλο τον οδηγήσει στο θάνατο. Μπορεί να τον απομακρύνει, γιατί δεν έχει ακριβώς γερές βάσεις. Αυτό λοιπόν αναφέρεται ο Απόστολος Παύλος, ποια πρέπει να είναι η συμπεριφορά μας, ώστε να μην δίνουμε αιτίες και αφορμές σε ανθρώπους οι οποίοι μπορούν να φύγουν εξαιτίας μας, να φύγουν από την πίστη. Την ίδια ημέρα όμως στην Εκκλησία μας ακούγεται και το Ευαγγέλιο της Δευτέρας Παρουσίας. Ακούγεται το Ευαγγέλιο της Δευτέρας Παρουσίας. Που και εδώ ο Χριστός μέσα από τα λόγια του που λέει «Επίνα σαχάρ και ούκ εδώ κατέμι φαγήν, γυμνός ήμουν και δεν με εντύσατε» κτλ. «Στη φυλακή μου και δεν με επισκεφτήκατε». Πάλι έχει να κάνει με τη συμπεριφορά του χριστιανού. Πάλι έχει να κάνει με τη συμπεριφορά του χριστιανού. Πάλι δηλαδή εξαρτάται ποια είναι η δική μας συμπεριφορά, ώστε αυτή η συμπεριφορά φέρνει και ένα αποτέλεσμα. Ο μεν ένας οδηγείται, βλέπετε, στη Βασιλεία του Θεού, ο δε άλλος οδηγείται στην αιώνια κόλαση. Αλλά αυτό πάλι εξαρτάται από τη δική μας την συμπεριφορά. Ποια είναι η συμπεριφορά μας λοιπόν ως χριστιανών? Και εδώ έρχεται ο Ματθαίος ο Απόστολος να μας δείξει μέσα από αυτά τα λόγια του Χριστού που γράφει εδώ πέρα το ποιο πρέπει να είναι η καθημερινή μας συμπεριφορά των ανθρώπων. Και εκείνο που μας δείχνει ξεκάθαρα είναι ότι πρέπει να είμαστε άνθρωποι της αγάπης. Δεν τον ενδιαφέρει τόσο αν πήγες στη φυλακή. Δεν τον ενδιαφέρει τόσο εάν πήγες στο νοσοκομείο. Δεν είναι εκεί η βάση, όπως δεν ήταν η βάση στο κρέας που έτρωγες. Όχι ότι δεν πρέπει να πάμε σε φυλακές ή δεν πρέπει να πάμε στα νοσοκομεία να δούμε ασθενείς. Αλλά δεν είναι αυτή η ουσία. Κάτω από αυτές τις λέξεις κρύπτεται το πόσο αγάπη πρέπει να έχουμε για τον συνάνθρωπό μας. Το πόσο αγάπη πρέπει να δεικνύουμε. Και γι' αυτό αναφέρει ότι πείναγε, δίψαγε, ήταν γυμνός, ήταν στο νοσοκομείο, ήταν στη φυλακή, ήταν στους δρόμους πεταμένος και δεν με προσέξατε, λέει. Δεν ήρθατε να με δείτε. Δηλαδή αδιαφορήσατε απέναντί μου. Και γιατί αδιαφορώ για έναν άνθρωπο? Αδιαφορώ όταν δεν τον συμπαθώ. Αδιαφορώ όταν δεν τον αγαπώ. Και αυτό λέει ο Χριστός, ότι δεν μπορεί ο χριστιανός να έχει αυτή τη συμπεριφορά. Αυτή η συμπεριφορά δεν βοηθάει στο να κερδιθούν και άλλοι άνθρωποι και να έρθουν κοντά στον Χριστό. Αντιθέτως, αυτή η συμπεριφορά μας, εάν δεν συμπεριφερόμεθα με αγάπη όλη τη διάρκεια της ημέρας απέναντι στους συνανθρώπους μας, θα οδηγήσει τους υπολείπους που μας βλέπουν να λένε, να ποιοι είναι οι χριστιανοί. Λόγια λένε, μεγάλους σταυρούς κάνουν, αλλά όμως αγάπη δεν είδαμε. Ακούμε για αγάπη πολλοί να μιλάνε, το Ευαγγέλιο μιλάει από την αρχή μέχρι το τέλος για αγάπη, αλλά αγάπη δεν βρήκαμε, αγάπη δεν συναντήσαμε. Τους γνωρίσαμε σαν ανθρώπους και το ακριβώς αντίθετο εισπράξαμε. Το ακριβώς αντίθετο εισπράξαμε. Ακούσαμε ο ένας να κατακρίνει τον άλλον, ο ένας να κατηγορεί τον άλλον και να λέει «Τόδες αυτός δεν έκανε εκείνο, το έκανε έτσι, δεν το έκανε έτσι, ενώ έπρεπε να το κάνει έτσι».
Τι σου λέει κοπήγα, και τον άλλον τον ξεβάφτισε. Τον έβγαλε άχρηστο. Σου λέει πήγε σε μια οικογένεια χριστιανική, πήγα να πιούμε ένα καφέ, να μιλήσουμε, ανοίξαμε κουβέντα να μιλήσουμε και αυτομάτως ευγύρισε. Τότε το ένα, έτσι ήταν εκεί, ενώ έπρεπε να το κάνει έτσι, όχι αυτό δεν το έκανε σωστά, εκείνο το έκανε λάθος, ενώ έπρεπε να το κάνει έτσι. Και αυτομάτως τι κάνει. Ο άλλος που κάθεται και ακούει, τι εισπράττει. Ότι με τα νύχια του και με τα δόντια του τον έκδαρε τον άλλον. Για τα λάθη που είχε κάνει. Για τα λάθη που είχε κάνει, δεν έβαλε όπως λέει ο Χριστός λάδι επάνω να λείψει τις πληγές και να πει τι να κάνουμε βέβαια. Άνθρωπος είναι και αυτός, έκανε το λάθος αυτό, δεν πειράζει. Αυτός έκανε εκείνο το λάθος, εμείς κάνουμε κάποιο άλλο λάθος. Να ανοίξει αγάπη. Όχι. Τον βούτυξε και με τα νύχια και με τα δόντια τον έβγαλε. Είναι αυτό που λέει ο Χριστός. Δεν τρώτε κρέας και νηστεύετε, μεν, αλλά έχετε φάει τον άλλο με τα λόγια σας. Με τα δόντια σας και με τα νύχια σας. Και φυσικά σας έχω πει επανειλημμένως ότι ο άνθρωπος ο οποίος σχολιάζει τον άλλον αρνητικά θεωρεί ότι αυτός είναι ο σωστός. Θεωρεί ότι εγώ είμαι ο σωστός. Και γι' αυτό βλέπω ότι ο άλλος είναι λάθος. Δεν υπάρχει μεγαλύτερος πάλι εγωισμός από τον εαυτό μου να πιστεύω ότι εγώ είμαι ο σωστός και ότι ο άλλος είναι το λάθος. Και γι' αυτό όταν πω αυτό δεν το είπε καλά ο πατήρ Νεκτάριος. Αυτό δεν το έκανε καλά ο πατήρ Λεόντιος. Αυτομάτως τι λέω μέσα μου. Ότι αν ήμουν εγώ θα το έλεγα καλύτερα. Αν ήμουν εγώ θα το έκανα καλύτερα. Το ότι το λέω όμως ή το σκέπτομαι με το μυαλό μου για κάποιον άλλον, έτσι, αυτομάτως τι κάνω. Γδέρνω τον άλλον με τα νύχια μου και με τα δόντια μου. Τρώω τη σάρκα του. Τον υποτιμώ, τον υποβιβάζω και λέω εγώ θα το έλεγα καλύτερα. Ή αυτό που είπε δεν ήταν έτσι, ήταν έτσι. Έπρεπε έτσι να το πω. Ή έτσι έπρεπε να το κάνει. Και αυτό το κάνουμε για την αδελφή μας, για τον αδελφό μας, για την κουνιάδα μας, για τη μάνα μας, για τα παιδιά μας, για τα αδέρφια μας, για τους παπάδες μας, για τους δεσποτάδες μας, για τον Α ή τον Β. Τους τρώμε με τα νύχια και με τα δόντια. Αυτό μαρτυρεί αγάπη. Δηλαδή αν μας άκουγε ένας άλλος, ο οποίος ήταν ένας μουσουλμάνος δίπλα μου, και μ' άκουγε και μίλαγα έτσι. Για τον αδελφό μου, για τον συγγενή μου, για τον χριστιανό μου, αυτό που εκκλησιάζεται, για τον παπά μου, για τον καλόγερο, για την καλογριά, για τον δεσπότη, για τον αρχιεπίσκοπο, αν μ' άκουγε ο μουσουλμάνος. Και του έλεγες μετά, αυτός ο άνθρωπος που μίλαγε έτσι για όλους αυτούς, τους αγαπάει αυτούς και μίλαγε έτσι. Τι θα μας έλεγε. Φυσικά και όχι. Δεν θα έβρισκε αγάπη. Γιατί θα μπορούσε να πει χίλια καλά λόγια. Δεν είπε κανένα καλό λόγο. Όλο λάθη έβλεπε. Άρα αυτός ο άνθρωπος μέσα του δεν μπορεί να έχει αγάπη. Αφού βλέπει όλο λάθη στους άλλους, δεν έχει αγάπη. Αυτό τονίζει ο Χριστός μας. Αυτό τονίζει εδώ πέρα. Εάν αγάπη λέει δεν έχετε και η αγάπη εκδηλώνεται, φαίνεται ο άνθρωπος που αγαπάει. Τον βλέπεις. Δεν είναι μόνο γι' αυτό σας είπα το να πάω στη φυλακή. Φαίνεται από την καθημερινή μου ζωή αν αγαπάω. Από το πώς συμπεριφέρομαι για τον άλλον, πώς του μιλάω, πόσο τον αναζητώ, πόσο τον σκέφτομαι, πόσο τον, πώς μιλάω για τον άλλον. Θυμόσαστε που ο Γέροντας Παΐσιος μίλαγε για τη μέλισσα και για τη μύγα. Και έλεγε ότι ο σωστός χριστιανός είναι εκείνος που κύνεται μέλισσα. Και όταν το ρώτησαν οι χριστιανοί, τι εννοείται γέροντα, είπε το εξής. Λέει, βρείτε έναν άνθρωπο, ο οποίος έχει πάνω του χίλια κακά. Χίλια λάθη. Ένα καλό σίγουρα θα το έχει. Αυτός, εάν ο άνθρωπος, ο σωστός χριστιανός, τα χίλια λάθη δεν θα τα βλέπει, θα τα καλύψει το μάτι του, λέει ο γέρο Παΐσιος. Θα τα καλύψει τα χίλια τα λάθη. Ούτε καν θα αναφερθεί σε αυτά. Ούτε κουβέντα δεν θα πει για αυτά, λέει.
Για να μην τον ξεφτελίσει τον άνθρωπο, να μην τον ταπεινώσει, να μην τον εκθέσει. Δεν θα πει κουβέντα. Θα τονίζει όμως, να είδατε τι καλό πράγμα, τι ωραίο πράγμα ήταν αυτό που είχε. Θα τονίζει μόνο την αρετή του. Μια αρετή, μόνο αυτή θα τονίζει. Αυτό λέει ήταν η μέλισσα. Βάλτε τη μέλισσα σε ένα δωμάτιο, μέσα, και ας έχει μέσα στο δωμάτιο χίλιες ακαθαρσίες. Από κότες, από γελάδες, από οτιδήποτε, από πρόβατα. Και βάλτε λέει και μια μαργαρίτα, ένα λουλουδάκι. Βάλτε ένα λουλουδάκι. Η μέλισσα που θα πάει να κάτσει. Δεν κάθεται ποτέ στην ακαθαρσία, λέει η μέλισσα. Η μέλισσα θα πάει και θα κάτσει επάνω στο λουλούδι. Αν ο χριστιανός είναι μέλισσα, θα πάει και θα κάτσει στην αρετή. Εάν δεν είναι χριστιανός και δεν έχει αγάπη μέσα του, και αν δεν έχει αγάπη δεν είσαι χριστιανός ούτως ή άλλως, αυτομάτως θα πάει σε όλες τα λάθη και τις πληγές. Αν είναι μύγα όμως, η μύγα που θα πάει. Η μύγα δεν θα πάει στο λουλούδι. Η μύγα θα πάει απευθείας στην ακαθαρσία και θα κάτσει. Άρα ρωτάει ο Γιάννο Παΐσιος, εμείς τι είμαστε, μύγες ή μέλισσες? Ακόμα λέει βάλτε σε έναν άνθρωπο να έχει χίλιες τώρα άρετες και να έχει ένα λάθος. Αυτός που δεν έχει αγάπη μέσα του, τι θα κάνει, πώς θα λειτουργήσει? Θα πει ναι βέβαια, τα έχει αυτά που λέτε, δεν λέω, έχει αυτές άρετες, αλλά και θα πάει στο ελάττωμα αμέσως. Και θα γίνει μύγα. Σαν τη μέλισσα. Ναι, μεν είναι χίλια λουλούδια μέσα στο δωμάτιο, τώρα η μύγα, και σε μια γωνιά είναι μια καθαρσία. Θα πετάξει η μύγα, βλέπει όλα τα λουλούδια, αλλά δεν πάει να κάτσει πάνω στα λουλούδια η μύγα. Θα πάει και θα κάτσει πάνω στην καθαρσία η μύγα. Το ίδιο κάνει ο κακός χριστιανός, αυτός που δεν έχει αγάπη. Θα δει όλες τις αρετές μεν, αλλά θα βάλει ένα αλλά και θα πάει να τον βδάρει με τα λόγια του. Αυτός ο άνθρωπος δύο ελαττώματα έχει. Δεν έχει αγάπη το βασικό. Και αυτός που δεν έχει αγάπη θεωρεί ότι αυτός είναι ο σωστός. Οπότε κρίνει και γι' αυτό κρίνει και κατακρίνει όλους τους υπολείπους. Αυτό λοιπόν έρχεται τώρα το Ευαγγέλιο να μας το πει, επειδή όπως σας είπα προηγουμένως εξαρτάται το πνευματικό επίπεδο που μιλάει ο Χριστός κάθε φορά. Έρχεται και τους το λέει με απλά λόγια. Ότι πρέπει να είστε, για να έρθείτε κοντά μου, για να ζήσετε κοντά μου, μέσα στο σπίτι μου, εγώ είμαι ο Θεός της αγάπης. Για να ζήσετε κοντά μου πρέπει να είστε άνθρωποι της αγάπης. Και αυτό πρέπει να αποδεικνύεται. Πρέπει να μπορείτε να το αποδείξετε από τις ενέργειές σας, από τις κινήσεις σας. Από τα πάντα. Πρέπει να φαίνεται. Και επειδή είναι χαμηλού πνευματικού επίπεδου, γι' αυτό αρχίζει να τους λέει, δεν πήγατε στη φυλακή, δεν πήγατε στο νοσοκομείο. Τους δίνει έμπρακτα να καταλάβουν χοντρά πράγματα, δεν δώσατε στο φτωχό ελεημοσύνη, το γυμνό δεν τον ντύσατε, για να καταλάβουν τι σημαίνει αγάπη. Ότι η αγάπη με κάποιο τρόπο εκφράζεται. Και γι' αυτό λέω, δεν μιλάει, δεν είναι ανάγκη τα συγκεκριμένα. Η αγάπη εκδηλώνεται παντού τρόπος. Δεν έχει μόνο τα πέντε πράγματα που λέει εδώ, πείνασε, δίψασα, ήμουν ξένος, ήμουν γυμνός, ασθένησα, ήμουν στη φυλακή και δεν ήρθατε. Πέντε πράγματα είναι αυτά. Η αγάπη δεν εκδηλώνεται μόνο στα πέντε. Τα φέρνει σαν παράδειγμα για να μας δείξει ακριβώς αυτό, ότι πρέπει να είμαστε οι άνθρωποι της αγάπης. Και τελικά μέσα στον χώρο της Εκκλησίας πολλές φορές ακούμε από εμάς τους κληρικούς, από τους επισκόπους, ακούμε από τους μοναχούς, ακούμε από τους χριστιανούς μας, πολλά λόγια αγάπης. Λέμε. Όλοι μας λέμε, ποια είναι τα έργα αγάπης, πού είναι τα έργα αγάπης. Για τόσο λιγότερα λέμε και περισσότερα έργα κάνουμε, η αγάπη μου φωνάζει μόνη της. Και αν δεν μιλήσεις εσύ, θα βγουν οι φτωχοί και θα μιλήσουν μετά. Εκεί διαβάζω το γέροντα της Αρίωνα, την αγιασμένη αυθυμορφή από τη Μονή Αγάθωνος. Σας το ξαναείπα. Είδατε τις άλλους έγινε στην τηλεόραση, ότι μου το ξεθάψανε, γιατί δεν έλειωσε. Κι όμως, αποδεικνύεται περίτρωνα γιατί έμεινε άφθαρτος και βοδιάζει το σκηνομά του.
Διότι έχω τώρα ένα βιβλίο στα χέρια μου που θα κυκλοφορήσει και δεύτερο τόμο. Που ήταν ένας άνθρωπος πλήρους αγάπης. Γεμάτος από αγάπη. Εάν δείτε μόνο οι ελεημοσύνες και πώς έτρεχε από σπίτι σε σπίτι να βοηθήσει παντού. Δεν μπορείτε να φανταστείτε. Δεν μπορείτε να φανταστείτε το τι έργα αγάπης έχει κάνει αυτός ο άνθρωπος. Το διαβάζω κάθε βράδυ και μένω έκθαμος με όλα αυτά τα οποία έχει κάνει. Με τις ελεημοσύνες του, που δεν άφησε άνθρωπο. Που να μην τρέξει, να μην το στηρίξει, να μην το βοηθήσει, να μην τον παρηγορήσει. Ένα τρομερό φαινόμενο. Ο ίδιος δεν μίλησε. Μίλησε για τα έργα της αγάπης του τώρα. Μιλούν οι άλλοι γι' αυτόν. Μιλούν όλοι οι άλλοι τώρα γι' αυτόν. Έτσι είναι η πραγματικότητα. Τα λόγια δεν ωφελούνε. Η πράξη ωφελεί. Και η πράξη έρχεται τώρα που μιλάει μόνη της. Εδώ λοιπόν επίσης βλέπουμε ακριβώς αυτό. Στο συγκεκριμένο Ευαγγέλιο. Το πώς ο Χριστός δικαιώνει αν θέλετε. Ή μας λέει ότι αφού θέλετε να συγκατοικήσετε μαζί μου στο ίδιο σπίτι, εκείνο που ζητώ από σας, επειδή είμαι ο Θεός της αγάπης, πρέπει να είστε άνθρωποι της αγάπης. Δεν μπορεί να έχετε μέσα σας μίσος, κακία, χρήση, κατάκριση. Αν έχετε όλα αυτά μέσα σας, δεν μπορούμε να ταιριάξουμε. Είναι σαν ένα ζευγάρι. Μπορεί να ταιριάξει ένα ζευγάρι, αν ο ένας είναι Α και ο άλλος είναι Β και δεν έχουν το ίδιο πιστεύω, το ίδιο ιδανικό, την ίδια σκέψη, τον ίδιο... Θα τρώγονται. Και σου λέω, Χριστός, μέσα στη βασιλεία μου, εγώ δεν θέλω πλέον. Είναι τόπος ειρήνης. Δεν είναι τόπος φαγωμάρας η βασιλεία των ουρανών. Όμως πρέπει να είστε άνθρωποι της αγάπης. Και μάλιστα της εμπράττω αγάπης, που να μπορείτε να μου το αποδείξετε. Και φυσικά, επειδή μιλάει σε απλοϊκούς ανθρώπους, θα δείτε ότι αναφέρει ότι μαζεύει φέκα παρομοιάζει σαν βοσκός, που από εδώ βάζει λέει στα αριστερά του τα ερήφια, στα δεξιά του βάζει τα πρόβατα. Φυσικά οι άνθρωποι ούτε ερήφια είναι, ούτε πρόβατα είναι. Το πρώτο, έτσι. Απλώς δείχνει για να ξεχωρίσει, να δώσει να καταλάβουν ότι έτσι διακρίνονται οι άνθρωποι. Διακρίνονται οι άνθρωποι. Στους ανθρώπους της αγάπης και σε αυτούς που δεν έμαθαν ποτέ τους να αγαπούν. Και αυτά ξεχωρίζονται από μόνοι τους. Γιατί φαίνεται ο άνθρωπος που αγαπάει και φαίνεται εκείνος ο οποίος δεν αγαπάει. Και λέει, δεύτε η ευλογημένη του πατρός μου, κληρονομήσατε την ετοιμασμένη νημήνη βασιλεία από καταβολής κόσμου. Για δε τους άλλους που δεν αγάπησαν, λέει, πορεύεστε απ' εμού οι κατηραμένοι εις το πύρ το αιώνιο, το ετοιμασμένο, το διαβόλου και της αγγέλης αυτού. Εσείς λέει φύγετε και πηγαίνετε από εκεί. Και τελειώνει το Ευαγγέλιο και λέει, και απελεύσονται οι μεν, εις κόλασιν αιώνιον, οι δε δίκαιοι εις ζωήν αιώνιον. Και οι μεν θα πάνε λέει στη ζωή την αιώνια, η δε η σκόλαση αιώνια. Εδώ πάλι με τον τρόπο που μας δημιουργεί μέσα στη φαντασία μας, όπως αν θυμηθείτε το πλούσιο και το πτωχό Λάζαρο, με τον τρόπο που το παρουσιάζει ο Χριστός, αρχίζει ο άνθρωπος να καταλαβαίνει και να αισθάνεται ότι υπάρχουν δύο τόποι. Ένας τόπος είναι της κολάσεως από εδώ και ο άλλος τόπος από εκεί δεξιά είναι του παραδείσου. Σου σχηματίζει αυτή την εικόνα ο Χριστός μέσα στον εγκέφαλο. Θεολογικά όμως δεν στέκει αυτό. Αλλά επαναλαμβάνω ότι επειδή ο Χριστός μιλάει σε ανθρώπους οι οποίοι έπρεπε να το κατανοήσουν και ήταν απλοϊκοί άνθρωποι και μιλάμε για 2.000 χρόνια πιο πριν, δεν υπάρχουν δύο ξεχωριστοί τόποι. Ο μεν είναι από εδώ και ο άλλος τόπος είναι από εκεί. Κοίτατε, και αυτό με το Λάζαρο φαίνεται πολύ καλά, γιατί λέει κάποια στιγμή με το Λάζαρο, του λέει ο πλούσιος, σε παρακαλώ, του λέει, βρέξε λίγο να με δροσίσεις.
Και λέει, δεν μπορώ, Λάζαρος, γιατί μέγα χάσμα υπάρχει μεταξύ μας. Σου δημιουργεί και την αίσθηση ότι υπάρχει ένα κενό. Από εκεί ο παράδεισος, από εδώ η κόλαση, και ο ένας δεν φτάνει με τον άλλον. Σου δημιουργεί αυτή την αίσθηση. Τελικά όμως δεν είναι έτσι. Και γι' αυτό πάλι πολλοί θεολόγοι, πολλοί χριστιανοί λέγουν, τι είναι η κόλαση, λέει, η απουσία του Θεού. Πάλι και αυτό δεν στέκει ορθά. Το λέμε εμένα, αλλά πάλι δεν στέκει ορθά. Δεν είναι ορθόδοξο. Είναι απουσία του Θεού, λέει. Μα υπάρχει μέρος που μπορεί να απουσιάζει ο Θεός, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών. Υπάρχει μέρος δηλαδή που δεν υπάρχει Θεός. Τότε δεν είναι πανταχού παρών ο Θεός. Αν έστω σε ένα μέρος που λέγεται κόλαση, δεν υπάρχει Θεός, άρα και στην κόλαση υπάρχει ο Θεός. Ιδάλλως δεν είναι πανταχού παρών. Λοιπόν, πολύ ωραία αυτό το συγκεκριμένο γεγονός, θεολογικότατα μάλλον, το κάνουν οι αγιογράφοι. Η αγιογραφία, η ορθόδοξη αγιογραφία, δείχνει τη Δευτέρα Παρουσία και παρομοιάζει πολύ καλά αυτό το οποίο λέμε. Για θυμηθείτε την εικόνα της Δευτέρας Παρουσίας. Έρχεται ο Χριστός από πάνω, που λάμπει σαν τον ήλιο. Οι 12 Απόστολοι, δίπλα του. Ο Χριστός, η Παναγία και τα λοιπά. Και από κάτω είναι μέσα λάμπει στο φως. Όλη η εικόνα λάμπει στο φως. Από το Χριστό φεύγουν ακτίνες φωτός, λάμψης. Έτσι φαίνεται. Έτσι δείχνει την εικόνα της Δευτέρας Παρουσίας. Σκορπάει άπλετο φως παντού. Μια ακτίνα όμως, αν δείτε, που φεύγει από το Χριστό, ο αγιογράφος την κάνει κόκκινη, αυτή την ακτίνα, και τη βάζει μέσα στη μέση. Και την κατεβάζει και την κατεβάζει και την προχωράει προς τα κάτω. Και όσο κατεβαίνει προς τα κάτω, τη μεγαλώνει αυτή την ακτίνα. Αυτή η ακτίνα όμως, η κόκκινη, είναι αναμεταξύ του φωτός. Δηλαδή απλώς κάποια ακτίνα, αντί να είναι φωτεινή, τη δείχνει κόκκινη. Με αυτό κάτι και μέσα στην κόκκινη ακτίνα αυτή, βλέπουμε ανθρώπους που υποφέρουν και βασανίζονται. Τους παρομοιάζει να υποφέρουν και να βασανίζονται. Οι πατέρες αυτό τον ονόμασαν ο πύρινος ποταμός. Πάλι δεν υπάρχει ένα πύρινο ποτάμι, όπως δεν υπάρχει και τίποτα καζάνια. Τι θέλει όμως και πώς μπορεί και τι μπορεί να είναι αυτό το πράγμα που ο αγιογράφος το αποδίδει έτσι. Για να σας δώσω να καταλάβετε τι θέλει ο αγιογράφος και πώς είναι ακριβώς η κόλαση και ο παράδεισος. Όπως στο μέν ένα θα πάνε οι άνθρωποι της αγάπης, στο δε άλλο θα πάνε οι άνθρωποι που δεν αγάπησαν, που δεν έζησαν χριστιανικά, που δεν ακολούθησαν τη ζωή του Χριστού και ήταν δικιά τους επιλογή. Γι' αυτό λέει στο τέλος, και απελεύσονται ούτε η ζωή είναι αιώνια, η δε η σκόλαση είναι αιώνια. Απελεύσονται αυτοί. Παρότι παραπάνω λέει ότι τους στέλνει ο Χριστός. Πορεύεστε απ' εμού οι κατηραμένοι. Δεν τους στέλνει ο Χριστός. Δεν μπορεί ο Χριστός να στείλει κανέναν στην κόλαση. Δεν το κάνει. Γιατί είναι ο Θεός της αγάπης. Όσο κακό και να είναι το παιδί σου, ποτέ ο πατέρας δεν μπορεί να το στείλει κάπου που να βασανίζεται και να υποφέρει. Δεν μπορεί να το κάνει. Το παιδί να πάει μόνο του, γίνεται. Και να το βλέπει ο πατέρας, να σταχωριέται. Ο πατέρας και η μάνα να στείλει το παιδί κάπου να βασανίζεται, δεν το κάνει ποτέ. Άρα δεν μπορεί, αν δεν το κάνει ο ανθρώπινος πατέρας, δεν μπορεί να το κάνει ο Θεός πατέρας. Και γι' αυτό στο τέλος το ξεχωρίζει. Απελεύσονται ούτε η σχόλα είναι αιώνια, η δε η ζωή είναι αιώνια. Δηλαδή πάνε από μόνοι τους, λέει στο τέλος. Ενώ παραπάνω μας λέει ότι τους λέει πήγαινε απ' εμού οι κατηραμένοι, αλλά πάλι για να το καταλάβει ο κόσμος που σκέφτεται απλοϊκά το λέει αυτό. Διότι ο ίδιος δεν μπορεί να στείλει κανένα στην κόλαση, είναι Θεός αγάπης. Η αγάπη δεν μπορεί να το κάνει. Σε καμία περίπτωση. Να σας δώσω λοιπόν το να καταλάβετε ακριβώς πώς είναι να κάνει η κόλαση, πώς είναι να κάνει ο παράδεισος. Θα σκεφτείτε τη θάλασσα. Ο άνθρωπος είναι παιδί του Θεού. Έτσι, όταν πεθαίνει, επιστρέφει στην αγκαλιά του Θεού. Αυτός είναι ο παράδεισος. Η αγκαλιά του Θεού. Αλλά αυτή είναι και η κόλαση.
Η ίδια αγκαλιά είναι και ο παράδεισος, η ίδια αγκαλιά είναι και η κόλαση. Πώς είναι δυνατόν η ίδια αγκαλιά να είναι και κόλαση και παράδεισος? Ναι. Για κάποιους ανθρώπους η αγκαλιά γίνεται, την αισθάνονται μάλλον οι άνθρωποι, ως παράδεισο. Την ίδια αγκαλιά οι άλλοι την αισθάνονται ως κόλαση, να υποφέρουν. Μπορεί να γίνει αυτό? Ναι. Τα νερά της θάλασσας. Δείτε τη θάλασσα. Σκεφτείτε ότι η θάλασσα είναι η αγκαλιά του Θεού. Στη θάλασσα μπαίνουν όλοι μέσα με ένα σκεπτικό το καλοκαίρι. Να δροσιστούνε. Όλοι μπαίνουν με το σκεπτικό να δροσιστούνε. Φοράνε το μαγιό τους και μπαίνουν μέσα να απολαύσουν τη δροσιά του νερού. Υπάρχει περίπτωση να μπει κανείς μέσα στα νερά της θάλασσας και να φωνάζει «Υποφέρω! Πονάω! Καίγομαι! Δεν αντέχω! Βοήθεια! Βοήθεια! Υποφέρω!» Υπάρχει τέτοια περίπτωση μέσα στο νερό της θάλασσας να λέει «Καίγομαι ο άλλος από το νερό». Κι όμως υπάρχει τέτοια περίπτωση. Αν αυτός ο άνθρωπος έχει πληγές στο κορμί του, ανοιχτές μάλιστα πληγές, με το που θα πέσει μες στη θάλασσα και είναι αλμυρό το νερό, η αλμύρα θα τον κάνει και θα τον τσουρουφλίζει. Λίγο με πρισεμπρικωμένο κάποιος θα γινάρθει λάσου και πέσει αλάτι επάνω, τη μαγειρική, τσουρουφλίζεσαι, σαν σου καίγεσαι. Και ο διπλανός ακριβώς, και καλά αυτός τι έπαθει και φωνάζει. Πώς καίγεται? Το νερό είναι δροσερό. Ποιος φταίει ο ένας υποφέρει με στη δροσιά του νερού? Φταίει ο ίδιος ο άνθρωπος. Φταίει ο ίδιος ο άνθρωπος. Γιατί φταίει? Διότι έχει πληγές επάνω του. Ποιες είναι οι πληγές? Τα ανοιχτά αμαρτήματά μας. Τα αμαρτήματά μας. Τα οποία αν δεν τα κλείσεις, αν δεν κλείσεις τις πληγές, και γι' αυτό ήρθε ο Χριστός πάνω στη γη, γι' αυτό είναι ο ιατρός των ψυχών και των σωμάτων, που έρχεται και μας λέει κλείστε τις πληγές σας. Προλάβετε να τις κλείσετε. Προλάβετε να θεραπευτείτε. Γιατί θα έρθείτε στην αγκαλιά μου. Θα έρθείτε μέσα στην αγάπη μου, στο έλεος μου. Αν είστε όμως με ανοιχτές τις πληγές, το δροσερό νερό θα σε καίγεσαι. Και δεν θα σε καίει γιατί είναι καυστικό, αλλά γιατί εσύ έχεις πληγή. Το νερό δροσερό είναι. Εσύ το αισθάνεσαι καυστικό, όχι ότι καίει το νερό. Είδατε όπως είναι μοντισμένο. Ακουμπάς επάνω το σταυρό και ο σταυρός είναι κρύος. Είναι σίδερο. Και σου λέει καίγομαι, καίγομαι, καίγομαι. Και λέει ο άνθρωπος αισθάνεται ότι το καίει το σίδερο. Μα πώς καίγεται? Είναι αυτό που ο ίδιος αισθάνεται λόγω του ότι έχει το δαίμονα μέσα. Το ίδιο άνθρωπος που είχε ανοιχτή πληγή έχει τα μαθήματά του και δεν φρόντισε να τα κλείσει, αισθάνεται το έλεος του Θεού ως καυστική ενέργεια επάνω. Να γιατί η ακτίνα είναι κόκκινη. Η μία ακτίνα είναι κόκκινη. Ενώ είπαμε στη Δευτέρα Παρουσία λάμπει όπως στους ανήλους και βγάζει ακτίνες όμορφες, η μία είναι κόκκινη για να δείξει ότι ακριβώς ότι εσύ την αισθάνεσαι λόγω δικιά σου υπευθυνότητος και υπετιότητος, αισθάνεσαι εγκαυστικά επάνω σου την χάρη και την ενέργεια του Θεού, την αγάπη. Και την αισθάνεσαι εσύ εγκαυστική ενέργεια. Το ίδιο δεν συμβαίνει με τον ήλιο. Βγαίνει έξω ο ήλιος, καλοκαίρι, την άνοιξη, χαίρεται ο άνθρωπος. Βγαίνει στη φύση, στην πλάση έξω και χωρίς τον ήλιο δεν ζει τίποτα. Ο ήλιος αναζωογονεί τα πάντα. Κι όμως, αν κάποιος άνθρωπος έχει κάποια βλάβη στο μάτι του, με το που θα βγει και να τον χτυπήσει το φως και η ακτίνα του ήλιου, δεν μπορεί. Τον τζούζουν τα μάτια του, βλέπετε, τρέχουν τα μάτια του, τρίβει τα μάτια του και φοράει μαύρα γυαλιά. Δεν τον μπορεί το φως. Και βάζει μαύρα γυαλιά για να κρύψει τον ήλιο. Το ίδιο κάνει και εκείνος, η ψυχή του ανθρώπου. Βάζει μαύρα γυαλιά στην ψυχή της για να μην βλέπει το Θεό. Και γι' αυτό λένε κάποιοι, σας είπα,
Είναι η απουσία του Θεού. Στην ουσία δεν είναι η απουσία του Θεού. Εγώ κλείνω τα μάτια μου για να μην βλέπω τον Θεό. Φταίει λοιπόν ο ήλιος που ανατέλει, επειδή εσύ δεν πρόσεξες και το μάτι σου είναι χαλασμένο. Ο ήλιος φταίει που ανατέλει πάνω στους ανθρώπους και τους ζωογονεί. Το δικό σου μάτι έχει βλάβη και δεν φρόντισες να τη διορθώσεις τη βλάβη. Και έτσι τη θετική ενέργεια του ηλίου, εσύ την εκλαμβάνεις ως εγκαυστική, σε καίει πάλι. Και γι' αυτό είπε ο Χριστός, είπε και είναι ο ιατρός των ψυχών και των σωμάτων. Του τι κάνεις, σαν γιατρός, έχει την εξομολόγηση, την εγχείρηση. Σου καθαρίζει την πληγή. Και μετά βάζει τη θεία κοινωνία πάνω, το φάρμακο. Κλείνει την πληγή με το φάρμακο, όπως κάνει ο γιατρός. Και όταν έρθει ο θάνατος, πρέπει να μας έχει βρει όλους με κλεισμένες τις πληγές μας. Οπότε θα πέσουμε μέσα στο έλεος του Θεού, μέσα στο νερό, μέσα στη θάλασσα και θα δροσιζόμεθα από την χάρη του Θεού. Είναι παράδεισος, όμορφα. Μέσα στην αγκαλιά του Θεού. Αν είμαστε με ανοιχτές πληγές, μέσα στην ίδια την αγκαλιά, θα υποφέρουμε. Μέσα στην ίδια την αγκαλιά του Θεού. Άρα λοιπόν, η κόλαση και ο παράδεισος δεν είναι δεξιά και αριστερά. Ούτε υπάρχει κόλαση στην ουσία τώρα έτσι, με αυτή την ορολογία. Εγώ βιώνω κόλαση. Εγώ υποφέρω. Στην ουσία υπάρχει μόνο φως. Εμένα με καίει το φως και υποφέρω. Στην ουσία υπάρχει μόνο δροσιά και δροσερό νερό. Αλλά εμένα με καίει το αλάτι που έχει μέσα το νερό. Και υποφέρω, βασανίζομαι. Αυτό το υποφέρω στα αρχαία ελληνικά ονομάζεται κολλάζομαι. Κολλάζομαι, υποφέρω. Κόλασης, υποφέρω. Από το ρήμα κολλάζω. Που σημαίνει βασανίζομαι, υποφέρω. Άρα εγώ υποφέρω. Όχι ότι υπάρχει κόλαση στην ουσία. Στην ουσία υπάρχει μόνο φως, χαρά Θεού. Και αυτό δείχνει η εικόνα ακριβώς. Ότι υπάρχει μόνο ο Χριστός που φωτίζει τα πάντα. Αλλά μία ακτίνα, εγώ τη βλέπω κόκκινη. Εγώ την δέχομαι επάνω μου, λόγω των πληγών μου, ως καυστική ενέργεια. Όχι ότι είναι καυστική ενέργεια του Θεού. Αλλά εγώ τη δέχομαι γιατί εγώ έχω τις πληγές μου. Οπότε εγώ τυφλώνομαι και δεν βλέπω το Θεό. Και ταυτόχρονα δεν βλέπω και τους διπλανούς μου. Και μεγαλώνω τον βασανό μου. Με κάνει και υποφέρω. Άντε τώρα αυτά να τα δώσουν οι Άγιοι Πατέρες, να τα καταλάβουν που σας είπα πριν 2000 χρόνια. Δεν μπορεί να είναι εύκολο να το καταλάβουν. Και γι' αυτό ο Χριστός βλέπετε με την παραβολή. Λέει ότι πρέπει να είμαστε όλοι άνθρωποι της αγάπης. Σου λέει δεξιά ή στον παράδεισο, αριστερά τα ερήφια, οι κολλασμένοι. Στην ουσία όμως είναι όλοι μέσα στην αγκαλιά του Θεού. Απλώς ο καθένας δέχεται την ενέργεια του Θεού θετικά ή αρνητικά. Είναι όπως είναι με τη Θεία Κοινωνία. Γιατί λέει η Θεία Κοινωνία πήρε υπάρχει στους αναξίους λέγω. Δεν λέει με τη Θεία Κοινωνία είναι η ζωή αιώνιου αλλά η ίδια η Θεία Κοινωνία μπορεί μέσα σου αν δεν είσαι καθαρός και εντάξει να δημιουργήσει να αισθανθείς μάλλον φταίχεις, ότι υποφέρεις. Όχι ότι η Θεία Κοινωνία δεν είναι ζωή, αλλά εσύ λόγω του ότι δεν είσαι έτοιμος και δεν είσαι όπως πρέπει, η Θεία Κοινωνία μέσα σου να την αισθάνεσαι ότι είναι αντίθετα από αυτό που είναι. Αλλά αυτό είναι λόγω δικής σου προσωπικής βλάβης. Όπως είναι με τον ήλιο, όπως είναι με τη θάλασσα. Άρα λοιπόν έρχεται την Κυριακή αυτή, μέσα στο Τριώδιο, πριν ξεκινήσει η Καθαρά Δευτέρα, να μας πει ότι πρέπει να έχετε μια βασική αρετή επάνω σας. Και βασική αρετή είναι η αγάπη που πρέπει να έχετε. Η οποία πρέπει να είναι έμπρακτη και να αποδεικνύεται. Διότι εγώ είμαι ο Θεός της αγάπης και όσοι θέλετε να έρθετε μαζί μου και να ζήσετε μες στη Βασιλεία μου,
Πρέπει να είστε μαθητές της αγάπης, να αποδεικνύετε την αγάπη, να τη βιώνετε την αγάπη, να μιλάτε για την αγάπη, να ζείτε την αγάπη. Έτσι πρέπει να κινείται ο χριστιανός. Έτσι πρέπει να κινείται ο μοναχός. Και επαναλαμβάνω, αυτά δεν ήταν δυνατόν οι πατέρες να τα αποτυπώσουν κάπως έτσι. Κάποιοι πατέρες τα έχουν γράψει αυτά που σας λέω. Γιατί και εγώ δεν τα γέννησα το μυαλό μου. Έτσι, όμως, οι πατέρες ή οι παλαιότερες γενιές μιλούσαν και λέγανε για την κόλαση για καζάνια. Και έλεγες, μα γιατί λένε αυτοί καζάνια και ότι θα καίγονται. Ναι, γιατί λένε. Διότι προσπαθούσαν να δώσουν στον άνθρωπο πόσο φρικτό θα είναι και πόσο πολύ είναι ο πόνος που πονάς. Δηλαδή πόσο πολύ μπορεί να υποφέρεις να βασανίζεσαι μέσα στο δροσερό νερό. Ας περιγράψει κάποιος τον πόνο που όταν πέσει μέσα είναι πληγιασμένος όλος και κομμένος, έχει μαχαιριές επάνω του, να πέσει μέσα στη θάλασσα. Μπορεί κάποιος να μου περιγράψει τον πόνο. Πώς αυτός ο άνθρωπος και πώς αισθάνεται το κάψιμο του αλατιού. Ενώ άλλος δίπλα δροσίζεται με το ίδιο νερό. Μην μπορώντας να το περιγράψει κανείς, έλεγαν οι πατέρες, οι παλαιότεροι, είναι τόσο φρικτό όπως είναι φρικτό άμα σε βάλουν σε ένα καζάνι με βραστό λάδι. Πάρ' το χέρι σου σε βραστό λάδι να δεις τι πόνο φρικτό θα έχεις. Και το παρομοιάζανε για να σου δώσει να καταλάβει το μέγεθος του πόνου να καταλάβεις. Το πόσο θα υποφέρεις. Όχι ότι θα υπάρχει καζάνι. Άρα λοιπόν δεν είναι στο χέρι μας και επιλογή δική μας να επιλέξουμε να κλείσουμε από αυτή τη ζωή μας τις πληγές μας, τα αμαρτήματά μας. Γι' αυτό δεν γίναμε χριστιανοί, γι' αυτό δεν βαπτιστήκαμε. Γι' αυτό δεν γίναμε μοναχοί. Για να καλυτερεύουμε μέρα με την ημέρα σε αρετές να ανεβαίνουμε και να κλείνουμε τις πληγές μας. Και να παρακαλάμε τον Θεό να μας δίνει χρόνια ζωής, όχι για να ζήσουμε, αλλά για να προλάβουμε να μετανοήσουμε και να κλείσουμε όλες τις πληγές μας. Ώστε να είμαστε έτοιμοι, να είμαστε όριμο, πώς το φρούτο πρέπει να κόβεται όταν είναι όριμο και όταν είναι έτοιμο. Έτσι και εμάς ο Θεός να μας πάρει όταν είμαστε έτοιμοι. Να μην έχουμε ούτε μία πληγή ανοιχτή εκείνη την ημέρα. Ούτε μία πληγή ανοιχτή. Για να κερδίσουμε και να πάμε μαζί του να ζήσουμε. Και η ζωή μας από εκεί και πέρα να είναι παραδεισένια. Αυτό θέλει να πει. Αλλά αυτό για να το πετύχουμε πρέπει να είμαστε οι άνθρωποι και μαθητές της αγάπης. Εν τούτο γνώσονται οι εμείς μαθητές, εάν αγάπη έχουν σύνοδο μεταξύ τους, είπε ο Χριστός. Από εκεί να σας καταλάβει η πάθηση. Ας βιώσουμε και ας ζήσουμε λοιπόν σαν πραγματικοί μαθητές του Ιησού, του Θεού της αγάπης. Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, λέσουν και σώσουν ημάς. Αμήν.